πριν την πολύ σημαντική αυριανή ημέρα, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, όπου θα πραγματοποιηθούν στο χωριό μας τα εγγένεια των μονοπατιών Ειρήνης. Να πούμε ότι για μας, στον Ανατολικό Σύλλογο Λογοφυτών Προφήτης Ηλίας, η αυριανή ημέρα των εγγενείων είναι μια ιστορική ημέρα για το σύλλογό μας, αφού η υλοποίηση ενός έργου, τα μονοπάτια της Ειρήνης, στο Λαγό, αποτέλεσε μια ιδέα και ένα όραμα το οποίο έγινε πραγματικότητα. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο αυτό και σήμερα θεωρείται από όλους ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο αποδεικνύει πανελλαδικά και όχι μόνο το Λέχοβο και την ευρύτερη περιοχή. Φίλες και φίλοι, η γιορτή πίτας στο Λέχοβο έχει καταφέρει να γίνει θεσμός και ένα από τα πιο γνωστά πολιτιστικά γεγονότα του φθινοπόρου στη Δυτική Μακεδονία. Πολύ σημαντική και καθοριστική είναι η παρουσία των γυναικών του χωριού μας, οι οποίες με πολύ όρεξη, κόπο και δουλειά παρασκευάζουν και διαθέτουν τις μοναδικές και παραδοσιακές λεγοβίτικες πίτες σε όλους τους καλεσμένους μας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω πολύ όλες αυτές τις γυναίκες του Λεχόβου για την αγάπη και την προσφορά τους στο χωριό, καθώς και όλους τους εθελοντές που βοήθησαν και φέτος για τη διοργάνωση της γιορτής πίτας. Αξίζει αυτό το παράδειγμα να μιμηθούν και άλλοι, και φυσικά και οι νέοι του Λεχόβου, στους οποίους δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Ευχαριστώ και όλους εσάς για την παρουσία και τη συμμετοχή σας. Σας εύχομαι να περάσετε καλά. Και τώρα θέλω να καλέσω τον Δήμαρχο Αμιντέο, κύριο Άνθιμο Πιτιάδη, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Επισημότατε, πάτερα Μενέλα, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι κύριοι αντιδήμαρχοι, εκλεκτοί συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε διοικητά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εκλεκτοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Διπλά χρόνια πολλά στους ερωτάζοντες και στις ερωτάζουσες Δήμητρα και Δημήτριο. Ο Άγιος Δημήτριος να μας έχει υπό τη σκέπη του. Χρόνια πολλά όμως και για την μεθαυριανή εθνική γιορτή. Είναι ένα γεγονός στο οποίο έχει υποκληθεί η ανθρωπότητα. Ένας λαός είπε ένα μεγάλο όχι σε ένα ναζιστικό μόρφωμα και αύριο θα πει ένα μεγάλο ναι στα μονοπάτια φιλίας. Ένα μεγάλο ναι στην ένωση και στη φιλία δύο λαών. Πέρα όμως από τα μονοπάτια φιλίας υπάρχουν και τα μονοπάτια μνήμης που οφείλουμε να τα κρατάμε πάντα άσβεστα. Μονοπάτια μνήμης που έχουν να κάνουν με την ιστορία μας και με την παράδοση. Και η σημερινή εκδήλωση είναι μια στάση στην παράδοση, είναι η γευσιγνωσία του τόπου, είναι οι ιστορίες μας, είναι οι θύμησές μας, είναι οι συνταγές που οι σημερινές γυναίκες πήραν από τις γιαγιάδες τους, από τους παππούδες τους, από τις μανάδες τους, είναι οι μυρωδιές εκείνες, οι ιστορίες εκείνες, τα παραμύθια εκείνα, καθώς έκαναν τις συνταγές αυτές. Αυτή την ιστορία οφείλουμε να την κρατήσουμε, οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Συγχαρητήρια επομένως και στον Ενωτικό Σύλλογο Προφήτη Ηλία, Σύλλογο Λαχοβητών, και στις γυναίκες οι οποίες στήριξαν με τις συνταγές, με τις πίτες, με τα εδέσματα αυτή την πρωτοβουλία, και συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές, σε όλες τις εθελόντριες που συνέδραν προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία και δύναμη σε όλο τον κόσμο. Χαμόγελα στα σπίτια μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και ο Σέι Ιωάννη για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλώ σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά για τη μεθαυριανή μας εθνική επέτειο. Εδεσιμότατε πατέρα Μενέλαε, αγαπητέ δήμαρχε συντοπίτη μας Άνθιμε Πιντάκη, αγαπητή σύμβουλη στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε διοικητά της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πτολεμαΐδος, στην οποία ανήκουμε και υπηρεσιακά, αγαπητές φίλες και φίλοι, λεχοβίτησες και λεχοβίτες. Η εκδήλωση που ξεκινά σήμερα με ένα τριήμερο δράσεων παράλληλων πολιτιστικών και εθνικών εκδηλώσεων σηματοδοτεί τον αγώνα των λεχοβητών, ένα διαρκή αγώνα τόσο για την παράδοση όσο και για την εθνική και τοπική ιστορία μας. Έναν αγώνα μέσα από δράσεις και έθιμα, όπως η σημερινή γιορτή της πίτας, η αυριανή εκδήλωση
της πορείας των μονοπατιών, μιας πορείας φιλίας, συνένωσης και συμπόρευσης των λαών, μιας πορείας ειρήνης και αδελφοσύνης. Με αποκορύφωμα τις εκδηλώσεις τη Δευτέρα για την εθνική μας επέτειο, μια επέτειο για την οποία θα πρέπει να αισθανόμαθα μόνο περήφανοι, αλλά και να διδασκόμεθα ότι σε δύσκολες στιγμές, καταστάσεις και περιστάσεις, η εθνική ενότητα, η συμφιλίωση και ο κοινός αγώνας είναι εκείνος που σηματοδοτεί τις αξίες μέσα από τις οποίες μπορούμε να πορευτούμε για ένα καλύτερο αύριο, τόσο σε επίπεδο τοπικό όσο και σε εθνικό. Καλή διασκέδαση σε όλους σας, χρόνια πολλά και πάλι για την εορτή του Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Χώρο του Ιερού Ναού όπου σήμερα γίνονται εκδηλώσεις. Χρόνια πολλά για την εθνική μας επέτειο. Καλά να περάσετε και καλή διασκέδαση. Σας ευχαριστώ. Thank you.
αφήσετε. Υπάρ το καπέ και τα νιώσ και το ξυπνήσετε. Αιδό και γελιδόνια και κιλά υπήσετε. Υπάρ το καπέ και τα νιώσ και το ξυπνήσετε. Σας δίνουμε και τη σιγά μες στον κορό να πει.